Libero 107,4. Νιώθει. Πάμε λίγο να μιλήσουμε και για το χθεσινό παιχνίδι, αλλά και κάνοντας μια γενικότερη κουβέντα με τον Αντώνη το Σαριόγλου, τον οποίο το μάτι του Λαμπαουτάρης εντόπισε χθες και στο γήπεδο της Πτολεμαΐδας, με εκλεκτή παρέα μάλιστα, έτσι δεν είναι, Αντώνη? Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, Αλέξη. Και εκλεκτή παρέα είχες χθες μαζί σου. Ναι, Αλέξη, με ακούς? Ναι, σε ακούω. Κανονικά, Αντώνη, δεν ξέρω εσύ να μας ακούς. Ναι, ναι, σας ακούω. Έλεγα λοιπόν ότι σε εντόπισε χθες το μάτι του Λαμπαουτάρης στην Πτολεμαΐδα και μάλιστα είχες και εκλεκτή παρέα μαζί σου, τον Ραούλ Μπράβο, έτσι είναι? Ναι, ναι, για εκεί στα μέρη τα δικά μου να δω την ομάδα. Α, ναι, βέβαια, εσύ είσαι και από εκεί κοντά, έχεις δίκιο, ναι. Ναι, δυστυχώς το παιχνίδι της Κοζάνης δεν μπόρεσα να πάω, ήμουνα εκτός Ελλάδος, mm-hmm. αλλά τώρα που δόθηκε ευκαιρία πήγαμε παρέα με το παιχνίδι. Mm-hmm. Και επειδή έτυχε να κάθεται κοντά στα παιδιά που έκαναν τη μετάδοση χθες, ήταν και πολύ εκδηλωτικός ο Ραούλ Μπράβο στο παιχνίδι. Είναι και έτσι ο άνθρωπος? Ναι, 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 παρακολούθησε το μάτσο μεγάλη ένταση. Και κυρίως μετά τις δύο αποβολές που το μάτς έδειξε να παίρνει μια πιο άλλη μορφή, αλλά τα παιδιά τα αποκρίθηκαν όπως έπρεπε και φτάσανε σε μια ακόμα νίκη. Πάντως ξέρεις τι μας κάνει εντύπωση, Αντώνη, και επειδή εσύ, εντάξει, λόγω και της γλώσσας έχεις μια καλύτερη προσέγγιση στο Ραούλ Μπράβο και γενικότερα στους παίκτες που μιλούν και την Ισπανική, είναι ένας φτασμένος ποδοσφαιριστής. Έχει ζήσει και αν έχει ζήσει πράγματα και στην Ισπανία και παντού. Είναι τώρα στον Άρη και δεν διστάζει να πάρει το αυτοκίνητο και να πάει στην Πτολεμαΐδα για να παρακολουθήσει τον Άρη να αγωνίζεται σε ένα παιχνίδι, ενώ είναι τραυματίας, θα μπορούσε να κάτσει στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στη ζεστασιά του και να μην τραβηχτεί στην Πτολεμαΐδα να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Αυτό δείχνει κάτι, αν μη τι άλλο, έτσι δεν είναι? Κοίταξε να δεις, ο Ραούλ, επειδή τον έζησα πάρα πολύ και πέρυσι από τη συνεργασία μας στην Πέρια και σταματήσαμε αρκετό χρόνο μαζί, καθώς πηγαίνω ερχόμασταν από Θεσσαλονίκη μαζί, είναι ένας πολύ καλός επαγγελματίας, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει το ποδόσφαιρο, λατρεύει αυτό το οποίο κάνει, θέλει να είναι στο ποδόσφαιρο, έτσι πήρε και την απόφαση πέρυσι να αγωνιστεί στη Βέρεια και μια που είχε περιπέτεια για αυτόν, καθώς είχε συνηθίσει σε άλλα πράγματα. Και έτσι πήρε και την απόφαση φέτος να είναι κοντά στην ομάδα, κοντά στην προσπάθεια που κάνει ο κύριος Καρυπίδης, και είναι κάτι το οποίο το ζει πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, ανέμενε με την οικογένειά του να περάσει ένα σαββατιάτικο απόγευμα, αυτό θα με ξάφνιαζε εμένα, και όχι το ότι πήρε το αυτοκίνητο και πήγαμε να δούμε το παιχνίδι. Mm-hmm. Α, μάλιστα, είναι ενδιαφέροντα αυτά που μας λες, δεν τα ξέραμε. Και όπως επίσης, φυσικά, ενώ θα μπορούσε, έχοντας καταγράψει μια σημαντική διαδρομή, να σταματήσει και το ποδόσφαιρο. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα έχει βιοποριστικό πρόβλημα ασφαλώς ο Ραούλ Μπράβο, έτσι δεν είναι? Κοίτα, ο Ραούλ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπα πριν, θέλει να μείνει ενεργός. Και ακόμα νιώθει ότι μπορεί να ανταποκριθεί αγωνιστικά. Δηλαδή, εγώ επειδή ήμουν μαζί και στις προπονήσεις τον καιρό που δεν είχε ομάδα, τότε που διαπραγματευόταν με τη Βέρεια, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Για μένα θα μπορούσε να αγωνιστεί σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα αλφα-εθνικής και όχι μόνο στα επίπεδα της γάμα-εθνικής, που όπως και να το κάνεις, ο ανταγωνισμός είναι αρκετά πιο ελαφρύς από αυτήν της αλφα-εθνικής. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και θεωρώ ότι θα έρθει στον Άρη μέχρι και την αλφα-εθνική, δηλαδή για τα επόμενα 2,5 χρόνια θα είναι σίγουρα. Ναι. Και είναι και ευτυχή συγκυρία, νομίζω, Αντώνη, για τον Σέρχιο Κόκε που τον έχει δίπλα του. Ένα τέτοιο αθλητή, ο οποίος έχει περάσει φυσικά για πολλά χρόνια από τη Ρεάλ, προσέχει τον εαυτό του, είναι παράδειγμα ακόμη και σε αυτή την ηλικία. Είναι ευτυχέστατη συγκυρία για τον Σέρχιο να τον έχει δίπλα του και να τον προφυλάσει πολλές φορές άμα χρειάζεται. Δηλαδή, όπου χρειάζεται να χτυπάει και το χέρι στο τραπέζι. Ναι, είναι έτσι ακριβώς. Και ο Ραούλ είναι ένας τέτοιος άνθρωπος. Σίγουρα τον καθοδηγεί το Σέρχιο, τον βοηθάει πάρα πολύ. Θα σου πω ότι μου θυμίζει πάρα πολύ το Ρονάλντο, τον Γιάρο το Ρονάλντο. Δηλαδή, τον Γιάρο το σταμάτησε 37, εγώ πιστεύω ότι είχε άλλα δύο χρόνια γεμάτα στον Άρη πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Έτσι και ο Ραούλ στέκεται δίπλα στο Σέρχιο, τον βοηθάει πάρα πολύ. Πηγαίνουν μαζί και κάνουν και ατομικές προπονήσεις, γιατί ο Ραούλ πηγαίνει και στο γυμνάσιο, κάνει και δικό του πρόγραμμα. Ακολουθεί και ο Σέρχιο. Θεωρώ ότι θα βοηθηθεί δίδυμο ο ένας με τον άλλον. Είναι και επιβεβαιώνει αυτό που λέμε, Αντώνη, σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία στη ζωή. Δηλαδή, για να παίξεις σε τόσο υψηλό επίπεδο και να φέρουμε στο Ραούλ Μπράβο, κάτι πρέπει να κάνεις και εσύ σωστά. Να είσαι επαγγελματίας, να προσέχεις τη διατροφή σου, το πώς γυμνάζεσαι. Έτσι, ναι, είναι έτσι ακριβώς. Και ο Ραούλ είναι ένας τέτοιος άνθρωπος, είναι ένας τέτοιος αθλητής. Γι' αυτό ότι εγώ θεωρώ ότι θα είναι ηγετικός τέλεχος και του χρόνου, αλλά και στην πρώτη χρονιά του Άρη, πρώτα Θεός,
στην Αθηνική. Mm. Παρεπιπτόντως, την επιστροφή του Σέρχιο Κόκκι, πώς τη βλέπεις? Τον έχει ζήσει από πολύ κοντά τα προηγούμενα χρόνια. Καταβάλει πάντως μεγάλη προσπάθεια. Δεν είναι έτοιμος ακόμη ασφαλώς. Θέλει δουλειά, φαίνεται. Έχει κάποια παραμανήσια κιλάκια. Προσπαθεί πάντως να επιστρέψει. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Για μένα βασικά η φετινή χρονιά για τον Σέρχιο πρέπει να είναι η χρονιά στην οποία θα χτίσει την επόμενη του χρονιά. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ σύντομα έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα σε υποχρεώσεις στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θεωρώ όμως ότι ποιοτικά είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος και ηλικιακά και ποιοτικά ανήκει στην ελίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σίγουρα σωματικά και από άποψη φυσικής κατάστασης είναι αρκετά πίσω, αλλά θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα βρει τους ρυθμούς του. Mm-hmm. Πώς την είδες στην ομάδα? Εντάξει, νομίζω ότι δείχνει ότι ακόμη και με αποβολές, ακόμη και σε δύσκολους αγωνιστικούς χώρους, εύκολα δύσκολα ο Άρης κερδίζει τα παιχνίδια, έχει χτίσει μια διαφορά. Φαίνεται ότι λογικά δεν θα έχει πρόβλημα φέτος. Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Θεωρώ ότι η ομάδα φέτος δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Είναι δομημένη και είναι χτισμένη με τέτοιον τρόπο που θεωρώ ότι θα ανταπεξέλθει πάρα πολύ εύκολα στις συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Θεωρώ ότι δεν θα μπει καθόλου σε περιπέτειες. Έχει όλα τα εφόδια, είναι θωρακισμένη από όλες τις πλευρές. Θεωρώ ότι έχουν γίνει πολλά βήματα μπροστά στην κατεύθυνση. Επομένως, η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά η οποία θεωρώ ότι θα μας φέρει πιο κοντά στην φυσιολογική θέση που πρέπει να βρίσκεται η ομάδα. Έχει ενδιαφέρον να μας πεις, Αντώνη, έτσι και την άποψή σου για τον Θόδωρο τον Καρπίδη, γιατί τον έχει ζήσει στη Βέρεια. Την προσπάθεια που έχει κάνει εκεί. Πλέον, εδώ και κάποιους μήνες, είναι και υπεύθυνος στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Άρη. Ένας νεαρός άνθρωπος, είναι ένας επιχειρηματίας νεαρής ηλικίας που έχει παίξει, παίζει ακόμη κιόλας ποδόσφαιρο. Του αρέσει το ποδόσφαιρο, του αρέσει ο αθλητισμός. Γενικότερα, τι αίσθηση σου έχει αφήσει αυτό το πρώτο διάστημα στον Άρη? Ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως ακριβώς το είπε, δηλαδή και πριν τη Βέρεια είχε προσπαθήσει να ασχοληθεί με το χώρο του ποδοσφαίρου. Ένας χώρος που του αρέσει πάρα πολύ. Mm. Δηλαδή είναι, και όπως είπες και εσύ, είναι πάρα πολύ νεαρός και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά βήματα μπροστά του, έχει πάρα πολύ μεγάλο μέλλον. Επιχειρηματικά δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι, φαίνονται τα δικά του τα έργα. Το ότι έχει καταφέρει μόνος του αυτοδημιούργητα τόσο σύντομα να βρεθεί εδώ που έχει βρεθεί, θεωρώ ότι είναι και σημαντικά δείγματα γραφής. Από και πέρα το ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο του αρέσει, είναι κάτι το οποίο του αγαπάει και θεωρώ ότι είναι ίσως ο κατάλληλος άνθρωπος αυτή τη στιγμή για να οδηγήσει τον Άρη εκεί που πρέπει να βρεθεί. Θεωρώ ότι έχει να δώσει πολλά ο πρόεδρος στον Άρη, αλλά και ότι ο Άρης έχει πολλά να δώσει στον πρόεδρο. Μάλιστα, μια αμφίδρομη σχέση. Εσύ είσαι πλέον εδώ και αρκετό καιρό στο τεχνικό team, να πω έτσι σωστά νομίζω το λέω, του Hector Cooper. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είσαι γυμναστής. Ούτως ή άλλως και δουλεύεις πλέον στην Εθνική Αιγύπτου εκεί που είναι και ο Hector Cooper, έτσι είναι? Ναι, ναι, είμαστε μαζί. Γίνεται μια πολύ όμορφη προσπάθεια, μια πολύ σταθερή προσπάθεια. Έχει να κάνει με γνώμονα και με βάθος 2018 και το Μουντιάλ της Ρωσίας. Αυτός είναι ο μεγάλος ο στόχος. Μέχρι τώρα τα πράγματα μας πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Υπάρχει πάρα πολύ καλό υλικό, υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση. Βέβαια, πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα για να βρεθούμε σε αυτό το υψηλό επίπεδο του Μουντιάλ που είναι και ο διακαής πόθος όλου του λαού της Αιγύπτου. Δηλαδή αυτό στο προσυπογράφω, δεν μπορείς να φανταστείς πόση λαχτάρα το περιμένουν και πόσο πολύ το θέλουν. Ελπίζουμε ότι με τη βοήθεια του Θεού και με τη δουλειά την οποία κάνουμε, με τη βοήθεια των ποδοσφαιριστών, θα καταφέρουμε να βρεθούμε στα γήπεδα της Ρωσίας. Γενικά όταν παίζετε εντός έδρας, γεμίζουν το γήπεδο, έτσι, όταν παίζει η Εθνική Ομάδα της Αιγύπτου? Βάλε μας λίγο στο κλίμα. Κοίταξε να δεις, επειδή υπήρχε ένα πρόβλημα, είχαν ένα πρόβλημα με κάποιους 74 ανθρώπους που πεθάνει σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, εδώ και πάρα πολύ καιρό τα γήπεδα ήταν κλειστά. Και για την Εθνική, αλλά και για τους συλλόγους. Είχαμε ένα τυχή αποτέλεσμα τώρα στα παιχνίδια, τα νοκάουτ με τον Τζατ, μιλήσανε και με τον Υπουργό Αθλητισμού, γίνανε κάποιες προσπάθειες με το στρατό και με την αστυνομία και πουλήθηκαν 23.000 εισιτήρια για το πρώτο εντός εισαγωγικών ανοιχτό παιχνίδι από την παρουσία μας στην Αίγυπτο. 23.000 εισιτήρια δόθηκαν, δεν φτάσαν σε μια μέρα, είχαν εξαφανιστεί, εν τέλει είστε 30.000 κόσμο, είχε πάρα πολύ κόσμο, το γήπεδο αγαπάνε πάρα πολύ την ομάδα. Και στέκονται πολύ κοντά. Δηλαδή, ακόμα και όταν ήταν και κλεισμένο, ερχόντουσαν έξω από το γήπεδο να χειροκροτήσουν τους παίκτες, να βγουν φωτογραφίες, να τους στηρίξουν. Έχουν μια πλατεία για την ποδοσφαιρική τους στην ομάδα. Mm-hmm. Άρα, προφανώς και ο coach, ο Hector Cooper, είναι ικανοποιημένος από αυτή τη συνεργασία. Αυτό καταλαβαίνουμε. Ναι. Αυτό το οποίο σε κρατάει πάντα στην επάρξη είναι το αγωνιστικό. Είναι ποδοσφαιριστές πάρα πολύ καλοί.
ποδοσφαιριστές, αλλά κυρίως είναι παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ ταπεινά. Είναι ταπεινά, είναι συνεργάσιμα. Μέχρι τώρα η συνεργασία είναι πάρα πολύ κοφή και μας αυτό βοηθάνει πάντα για το αποτέλεσμα. Επομένως, όλο αυτό το οποίο γίνεται με το ενδιαφέρον του μισή πάρα πολύ ζεστό και ότι τώρα θα μπορούσε να, να πάει στην Αργεντινή και παρόλα αυτά θα πρέπει Αντώνη... να μείνει, θα ταξιδέψει σε νεγάλια. Αντώνη, αν μπορείς να μην μετακινήσει, γιατί έχουμε κάπου διακοπές στο σήμα και σε χάνουμε. Ωραία, ναι. Ακούτε καλύτερα τώρα. Ναι, τώρα σε ακούμε σχετικά καλύτερα. Και μας έκανε και εντύπωση τις προηγούμενες μέρες το γεγονός ότι πάρθηκε μια πρωτοβουλία από κοινού. Νομίζω ότι και εσύ πρέπει να έβαλες το χεράκι σου να υπογράψει ολόκληρη η εθνική ομάδα της Αιγύπτου και ο ίδιος φυσικά, ο coach, μια φανέλα για τον Νίκο τον Κιζέριδη. Ναι, ήταν κάτι το οποίο. Ήταν πολύ ευχάριστη η ανταπόκριση που είχα και από τον προπονητή και από τα παιδιά της Εθνικής. Αμέσως κινητοποιήθηκαν και μέσα σε πολύ λίγα λεπτά είχαμε την φανέλα στα χέρια μας. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να πω τώρα, μιας και μου δίνεις την ευκαιρία, είναι ότι να ευχαριστήσω τα παιδιά του Charity Idol για την προσπάθεια την οποία κάνουν και να ευχαριστήσω ουσιαστικά αυτούς τους οποίους κάνουν τις προσφορές και παίρνουν τα προϊόντα, γιατί αυτοί είναι οι οποίοι επί της ουσίας βοηθάνε. Εγώ δεν θεωρώ ότι έκανα κάτι το σημαντικό. Θεωρώ ότι αυτοί οι οποίοι πρέπει να κινηθούν και να αγοράσουν τα προϊόντα, αυτοί είναι που θα βοηθήσουν ουσιαστικά. Μακάρι να είχα κάποιον άλλο τρόπο να βοηθήσω και να μην φανώ καθόλου. Δυστυχώς είναι οι εποχές τέτοιες που δεν μπορούσα διαφορετικά. Θέλω εσείς να προβάλλετε πιο πολύ τη σελίδα και τα προϊόντα τα οποία υπάρχουν, ώστε να φύγουν και να καταλήξει η οικονομική βοήθεια εκεί που πρέπει, στον κύριο Κιζερίδη. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να κάνω είναι να στείλω τις ευχές μου και τις προσευχές μου και για μια ταχεία ανάρρωση. Μάλιστα. Πες μας κάτι άλλο, Αντώνη, επειδή τον ζεις έτσι πλέον πάρα πολύ συχνά τον Έκτορ Κούπερ, σου μιλάει καθόλου για την Ελλάδα, για τον Άρη, ενδιαφέρεται, ενημερώνεται, ψάχνει, γιατί δεν τον έχουμε δει να επισκέπτεται από τότε ξανά την Ελλάδα, για παράδειγμα? Κοίταξε, καταλαβαίνεις ότι η ζωή ενός επαγγελματία είναι τέτοια που δεν επιτρέπει πολύ εύκολα ταξίδια. Από τη στιγμή που έφυγε και στην Ορντοσπόρο, όταν ήταν και στο Ντουμπάι και στην Ισπανία, πάντα μιλούσαμε για την ομάδα, πάντα παρακολουθούσε τις εξελίξεις. Πόσο μάλλον τώρα που βρισκόμαστε και είμαστε κοντά, σίγουρα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεών μας ο Άρης. Και θα προσπαθήσω τώρα που με την Εθνική υπάρχει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και για τον ίδιο, αν μπορέσει να έρθει και στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει κάποιο παιχνίδι. Αυτό θα ήταν πραγματικά πολύ ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θα το ήθελε και ο ίδιος. Ασφαλώς. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται πάντως και νιώθει ακόμη ότι είναι πολύ αγαπητός στον κόσμο, έτσι δεν είναι? Κοίταξε να δεις, ναι, όντως έτσι. Και έχει δεθεί και ο ίδιος πάρα πολύ και με την Ελλάδα και με την ομάδα. Πέρασε πολύ ευχάριστες στιγμές. Και η φιλοξενία στην πόλη, αλλά και η αγάπη και η αγκαλιά την οποία του έδωσε ο κόσμος του Άρη, είναι κάτι το οποίο το κρατάει συναισθηματικά πάρα πολύ δεμένο με την ομάδα. Παρακολουθεί τις εξελίξεις όπως σου είπα και σίγουρα κάποια στιγμή θα ήθελε να βρεθεί και πάλι στα δικά μας τα μέρη. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει, πόσο, 60 χρόνια δεν είναι τώρα, στα 60 δεν είναι? Ορίστε, στα 60, τώρα πριν από 10 μέρες ήμασταν μαζί, είχαμε αγώνα, πριν από 10 μέρες στάκησε τα 60. Εντάξει, μια χαρά είναι, νομίζω ότι ποτέ μιλες ποτέ, μπορεί κάποια στιγμή να επιστρέψεις στην Ελλάδα, γιατί όχι. Να ευχηθούμε να πάνε. Το ποδόσφαιρο κάνει συνέχεια κύκλους. Έτσι είναι αυτό πες το πάλι. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά εκεί στην Εθνική Αιγύπτου, να επιτύχετε το στόχο σας, αυτό που έχετε θέσει. Για τις προσεχείς διοργανώσεις. Εμείς τα συχνά πυκνά θα σε βλέπουμε, φαντάζομαι. Δεν χάνεις ευκαιρία, όποτε μπορείς και στο Κλεάνθης Βικελίδης έρχεσαι και παρακολουθείς τον Άρη. Την Κυριακή θα είμαι εκεί πάλι. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Ωραία. Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.